Μένα της εξάπλωσης της πανδημίας στην Κύπρο θα μας αναλύσει στη συνέχεια ο καθηγητής μοριακής ιολογίας, ο Δόκτωρ Πέτρος Καραγιάννης. Κύριε Καραγιάννη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα και σε εσάς, κύριε Ιωάννου. Και σήμερα καταγράφηκαν άτομα τα οποία είχαν συμπτώματα μέρες πριν και δεν πήγαν για εξέταση. Σας προβληματίζουν αυτές οι περιπτώσεις? Αυτό το φαινόμενο το έχουμε αντιμετωπίσει και στο παρελθόν και είχαμε μπει επανειλημμένα ότι εάν κάποιος αναπτύξει συμπτώματα να ζητήσει βοήθεια μέσω του προσωπικού του ιατρού, ο οποίος ανάλογα θα τον παραπέμψει για να του γίνει το τεστ. Όπως καταλαβαίνετε, αν υπάρχουν τέτοιου είδους συμπτωματικά άτομα τα οποία διακινούνται ανάμεσά μας, τότε είναι πολύ εύκολο να διασπείρουν τον ιό, λόγω του ότι έχουν συμπτώματα και κατ' επέκταση ίσως να ευρίσκονται και στην πιο μολυσματική περίοδο της νόσησής τους. Κύριε καθηγητά, έχουμε ενώπιό μας τα αποτελέσματα που θα καταδείξουν κατά πόσον τηρήθηκαν τα μέτρα την περίοδο του 15 Αυγούστου. Δεν έχει διαφανεί κάτι τέτοιο μέχρι στιγμής. Κλείνουμε σήμερα μία εβδομάδα από τότες. Ίσως τις επόμενες 2-3 μέρες θα δούμε αν υπάρξει μια μικρή αύξηση στα κρούσματα. Ελπίζω όχι. Πράγμα που θα σημαίνει ότι ο κόσμος εισήκουσε τις παροτρύνσεις μας και εφάρμοσε τα μέτρα ασφάλειας εκεί που διακινήθηκε. Όλοι κάνουν λόγο για δύσκολο πάζλ σε ό,τι αφορά τα σχολεία. Θεωρείτε εσείς πως είναι εφικτό να τηρηθούν τα υγειονομικά πρωτόκολλα? Κοιτάξτε, τα υγειονομικά πρωτόκολλα τηρήθηκαν από τους μαθητές μετά την επανέναρξη της σχολικής χρονιάς τον Μάιο και τον Ιούνιο. Φυσικά δεν πήγαν όλες οι βαθμίδες των τάξεων πίσω, αλλά εν πάση περιπτώσει εκείνοι που πήγαν έδειξαν ότι τα σχολεία λειτουργήσαν κάτω από ασφαλείς συνθήκες, έστω και αν σε 2 περιπτώσεις υπήρξαν και κάποια κρούσματα στον σχολικό χώρο. Ελπίζω ότι με τα νέα μέτρα και λόγω του ότι πλέον έχουμε τον ιό πίσω στην κοινότητα, πρέπει τα σχολεία να λειτουργήσουν κάτω από πιο ασφαλείς συνθήκες και πρέπει να αναμένουμε τι τελική συμφωνία θα υπάρξει μεταξύ του Υπουργείου και των διαφόρων φορέων, ούτως ώστε τα παιδιά να παρακολουθήσουν τα μαθήματα τους κάτω από τις πιο ασφαλείς συνθήκες. Πάντως, κύριε καθηγητά, το τελευταίο διάστημα παρουσιάζεστε ιδιαίτερα ανησυχώς σε ό,τι αφορά τους φθινοπορεινούς μήνες. Τι είναι αυτό που σας ανησυχεί ιδιαίτερα? Το γεγονός ότι ίσως να περιοριζόμαστε σε κλειστούς χώρους? Ακριβώς, οι κλειστοί χώροι ευνοούν την μετάδοση του ιού. Φυσικά, η σύσταση από το Υπουργείο Υγείας είναι να φοράμε όλοι τις μάσκες μας σε κλειστούς χώρους. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο, για να περιορίσουμε όσο το δυνατόν γίνεται περισσότερο την μετάδοση του ιού. Εάν το κάνουμε αυτόν, ίσως να μην αντιμετωπίσουμε τον μεγάλο αριθμό κρουσμάτων, ο οποίος παρατηρείται σε άλλες χώρες ευρωπαϊκές αυτή τη στιγμή, και να περάσουμε όσο το δυνατόν γίνεται πιο ανώδυνα τους φθινοπορεινούς και χειμερινούς μήνες, μέχρι ότου είναι διαθέσιμο και το εμβόλιο. Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ και σε εσάς.